Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Θα πάμε στο θέμα που σας ξεκινήσαμε, όπως ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, με το κρούσμα ευλογίας των πυθίκων που φαίνεται ότι έχουμε και το πρώτο επιβεβαιωμένο στην χώρα μας. Έχουμε κοντά μας την καθηγήτρια επιδημιολογίας, την κυρία Αθηνά Λινού. Καλησπέρα σας, κυρία Λινού. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλιδάκη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Ήτανε θέμα χρόνου τελικά, κυρία Λινού, το λέγατε κιόλας. Έτσι, τα κρούσματα είναι διάσπαρτα στην Ευρώπη. Έχουν αυξηθεί, δεν ξέρω ανησυχητικά ή όχι, θα μας το πείτε εσείς αυτό. Τώρα, όσον αφορά εδώ την χώρα μας, άνδρας που ταξίδεψε στην Πορτογαλία, επέστρεψε, είναι αυτή τη στιγμή στο Ανδρέας Συγκρός. Και δώστε μας έτσι λίγο τη δική σας αυτή τη στιγμή τοποθέτηση στο αν αρχίζει και αυτό στην χώρα μας και τι μεταδοτικότητα μπορεί να έχει. Από ό,τι φαίνεται αυτή η νόσος είναι μεταδοτική νόσος εξορισμού, αλλά το επίπεδο της μεταδοτικότητας αφενός μεν δεν είναι τόσο μεγάλο όσο του κορονοϊού. Από την άλλη μεριά όμως, το πόσο μεταδοτικό θα είναι θα εξαρτηθεί από τα μέτρα που θα πάρουμε και από την ταχύτητα με την οποία θα πάρουμε μέτρα. Υπάρχουν οδηγίες και αυτό που ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε είναι και να ενημερώσουμε τον πληθυσμό για τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδεται αυτή η αρρώστια, ναι, και να είναι έτοιμο το σύστημα δημόσιας υγείας παράλληλα με την ιχνηλάτηση να προστατεύσει τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με το μοναδικό κρούσμα ευτυχώς μέχρι σήμερα, mm-hmm, είτε γιατί είναι μέλη της νοσηλευτικής ομάδας, της ομάδας που παρέχει υπηρεσίες υγείας στο συγκεκριμένο άνθρωπο, είτε γιατί ήρθαν σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Κυρία Λινού, να σας ρωτήσω κάτι. Αυτός ο άνδρας πήγε από μόνος του στο νοσοκομείο. Προφανώς είχε πυρετό από ό,τι μαθαίνουμε και λέει το ρεπορτάζ. Είχε εμφανίσει όμως και κάποια εξανθήματα στο δέρμα του, στο σώμα του και επίσης είχε επιστρέψει από την Πορτογαλία εδώ και 15 μέρες. Και για το χρόνο επόασης θέλω να σας ρωτήσω και για το κομμάτι του ότι έχεις μεν πυρετό αλλά μέχρι να εμφανίσεις και τα εξανθήματα που περισσότερο θα σε βάλουν σε μια διαδικασία να υποψιαστείς ότι κάτι συμβαίνει και κάτι μπορεί να είναι σχετικό. Και αυτός ο χρόνος όσος έχει περάσει μεταδίδει ο ασθενής σε άλλους. Θα σας απαντήσω. Από ό,τι ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν μεταδίδει κάποιος που είναι στη διάρκεια επόασης και ο χρόνος επόασης είναι μακρύς. Μπορεί να είναι και 20 και περισσότερες και 21 μέρες. Από την ώρα όμως που ο άνθρωπος έχει εξάνθημα, από εκεί και ύστερα αρχίζει να μεταδίδει. Έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει. Και εκείνο που είναι ενδιαφέρον σε αυτή την αρρώστια είναι ότι το εξάνθημα μπορεί να παρουσιαστεί αρχικά στο στόμα και επομένως μπορεί να μεταδώσει και με την αναπνοή. Δεν είναι δηλαδή μόνο μέσω επαφής του δέρματος του ασθενούς. Πάντως πάνε συνδυαστικά, κυρία Λινού, γιατί κανείς μπορεί να σκεφτεί και κάναμε και μια συζήτηση έτσι νωρίτερα στο γραφείο λέγοντας ότι εάν κάποιος έχει ένα εξάνθημα όμως δεν νιώθει άλλα συμπτώματα τα οποία να τον καταβάλουν και δεν το σπουδαιολογήσει. Και εδώ τώρα έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά, είμαστε στις παραλίες, στις θάλασσες, στις ξαπλώστρες, ενδεχομένως σε αγορές, σε ρούχα που δοκιμάζουμε. Όλα αυτά ανησυχούν τώρα τον κόσμο. Και θα πρέπει να ανησυχούμε, αλλά όχι να πανικοβληθούμε. Γιατί ακόμα έχουμε ένα κρούσμα και αν έχουν εντοπιστεί όλες οι επαφές αυτού του ανθρώπου και παρακολουθούνται, ναι, δεν υπάρχει λόγος τρομοκρατίας. Όμως, ναι, αν αρχίσουν να αυξάνονται τα κρούσματα, αν υπάρξουν αρκετά και δεν ενημερωθεί επαρκώς ο πληθυσμός, τότε ο κίνδυνος θα αυξηθεί και θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέχουμε. Ούτως ή άλλως, η οδηγία η ευρύτερη είναι ότι δεν χρησιμοποιούμε αντικείμενα που χρησιμοποίησε κάποιος άλλος, κυρίως πετσέτες, ρούχα, κλινοσκεπάσματα,
Γιατί δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός ο άλλος. Αν είναι μέσα στην οικογένεια βέβαια, τότε ξέρουμε αν κάποιο μέλος της οικογένειάς μας έχει κάποιο εξάνθημα. Μάλιστα, κύριε Τώρα, Λουκάτη, αν εμείς σαν άνθρωποι εντοπίσουμε κάποιο εξάνθημα και δεν είναι ξεκάθαρο από πού προέρχεται, πρέπει αμέσως να απευθυνθούμε στο γιατρό και για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Ναι. Και επειδή από την ώρα που θα έχουμε εμβόλια στη χώρα μας, δεν είμαι σε θέση αυτό να ξέρω. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Αλληνού, γιατί διαβάζω, ακούω ότι αναμένεται να έρθει εδώ εμβόλιο. Σε ποιους θα γίνεται αυτό το εμβόλιο, ποιοι θα το κάνουν? Το εμβόλιο, τα εμβόλια ειδικά για την ευλογιά και για την ευλογιά των πιθήκων είναι αποτελεσματικά σχεδόν αμέσως εάν δοθούν μέσα στις πρώτες 2-3 μέρες από την έναρξη της νόσου. Επομένως, όποιος έχει έρθει σε επαφή με άνθρωπο ο οποίος είναι νόσησε, ναι, ή όποιος γιατρός αναμένεται να είναι στην ομάδα ή γιατρός ή νοσηλευτής, γενικά λειτουργός υγείας, που θα έρθει σε πρώτη επαφή με κάποιον, αν παρελπίδα έχουμε κρούσματα, αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα. Μάλιστα. Από εκεί και ύστερα και η επαφή της επαφής μπορεί να είναι επικίνδυνη. Δηλαδή η χνηλάτιση πρέπει να είναι λίγο ευρύτερη. Ναι. Υπάρχει η ακραία περίπτωση και μέχρι σε απόσταση 6 ατόμων, όχι απόσταση σε μέτρα, αλλά κάποιος κολλάει από τον πρώτο, ο πρώτος, μάλιστα, ο κυρία δεύτερος Αλληνού, κολλάει τον επόμενο. Σας ευχαριστούμε επόμενος, πολύ για την ενημέρωση. Προσοχή. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αλληνού. Ευχαριστούμε.